Επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας πραγματοποίησε ο διοικητής της Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης. Ο κύριος Μπίνης προανήγγειλε αύξηση των ελέγχων, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα, όπου η διασπορά του ιού είναι μεγαλύτερη. Θέλω να καλωσορίσω στην πόλη μας τον διοικητή της Αρχής της Διαφάνειας, Διοικητικής Διαφάνειας, τον κύριο Μπίνη, με τον οποίο ο οποίος ήρθε για να συνεργαστεί μαζί μας στο θέμα αντιμετώπισης του κορονοϊού. Πρώτον, εμείς είμαστε εδώ για να διαμοιραστούμε τα εργαλεία αλλά και τις προσεγγίσεις, τις ελεγκτικές που έχουμε τόσο καιρό αποκρισταλώσει σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Να βρεθούμε κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση που κάνει τάνια προσπάθεια καθημερινά, όχι μόνο στο μέτωπο του κορονοϊού, αλλά εν μέσω λοιπόν μέτρων για τηλεργασία, άδειες ειδικού σκοπού, την ώρα που οι πολίτες προσδοκούν ακόμα περισσότερα από το Δήμο, να είμαστε δίπλα τους, να διαμοιραστούμε τα εργαλεία αυτά. Και δεύτερον, να βγάλουμε ένα κοινό πρόγραμμα ελέγχων με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έτσι ώστε όλοι μαζί, Δημοτική Αρχή, Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, αλλά και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, με μεικτά συνεργεία να κάνουμε ολιστικούς ελέγχους. Παράλληλα, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ίντερεγκ Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 η έγκριση χρηματοδότησης με 40.000 ευρώ για την προμήθεια περισσότερων από 3.000 rapid test αντιγόνου στο Δήμο Παγκαίου, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης της πανδημίας. Και στο Παγκαίου εκτιμώ ότι η κατάσταση είναι όπως και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Δεν χρειάζεται φυσικασμός, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όλους μας. Δυστυχώς υπάρχουν και κρούσματα και στον Δήμο και στους υπαλλήλους του Δήμου. Είναι μια γενικότερη εικόνα, αυτή που υπάρχει δηλαδή σε όλη την κοινωνία, την τοπική κοινωνία. Το ίδιο είναι και στο Παγκαίο, το ίδιο είναι και στην ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και με την ευκαιρία που με καλέσατε αυτήν την τη βραδιά είναι να σας ανακοινώσω και το γεγονός ότι διεκδικήσαμε και πετύχαμε μία πίστοση 40.000 ευρώ προκειμένου να προμηθούμε rapid test. Επιπρόσθετα στο νοσοκομείο των Σερών, ο αναπληρωτής διοικητής Παναγιώτης Πεγίδης έδωσε εξηγήσεις στο θέμα που προέκυψε με την πίεση του οξυγόνου που δίνεται στους ασθενείς. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτό, δόθηκε εντολή να γίνει κάθε δυνατή εργασία που θα ομαλοποιούσε τη ροή του οξυγόνου στο σύστημα του νοσοκομείου. Ήδη από τους δύο κεντρικούς μειωτές πρώτου σταδίου που βρίσκονται εκτός του κτηρίου, αλλάχθηκε ο ένας. Με την αλλαγή που έγινε, διοχετεύονται στο σύστημα του νοσοκομείου περισσότερα κυβικά οξυγόνου. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη επάρκεια. Ταυτόχρονα η εταιρεία που προμηθεύει το οξυγόνο στο νοσοκομείο τριπλασίασε την ικανότητα μετατροπής του υγρού οξυγόνου σε αέρια μορφή με την εγκατάσταση δύο ακόμα στυλών εξαερωτών. Έγινε εγκατάσταση μόνιμου συστήματος κατεωνισμού των εξαερωτών με νερό προς αποφυγή δημιουργίας πάγου. Κοιτάξτε, και το νοσοκομείο της Σερών, όπως σε όλα τα νοσοκομεία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, είναι υπό πίεση. Είναι υπό μεγάλη πίεση, ασφυκτική πίεση. Γιατί αυτή η μάχη που δίδεται και αυτός ο πόλεμος που έχουμε, ο υγειονομικός πόλεμος, προφανώς απαιτεί υποδομές που είναι πολύ περισσότερες από αυτές που υπάρχουν. Μονάδα εντατικής θεραπείας για περιστατικά COVID-19 ετοιμάζεται και στο Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Θα διαθέτει τουλάχιστον 4 κλίνες για την διασωλήνωση ασθενών, οι οποίοι σε δεύτερο χρόνο προβλέπεται να διακομίζονται σε πλήρες κλινικές COVID άλλων νοσοκομείων, όπως ανέφερε και ο κύριος Πατλάκας. Εμείς εδώ και πολύ καιρό νοσηλεύουμε ασθενείς με COVID. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 30 άτομα νοσηλευόμενος. Απλώς αυτό που κάνουμε επιπλέον, που το είχαμε προγραμματισμένο, το ενεργοποιήσαμε, είναι η δημιουργία κλινών ΜΕΘ, αλλά κλινών οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για περιστατικά τα οποία διασωληνώνονται, δεν βρίσκουμε να τα μεταφέρουμε κάπου σε κάποια μονάδα, θα μένουν όσο καιρό χρειαστεί σε εμάς. Μόλις θα βρίσκουμε χώρο σε κανονική μονάδα εντατικής, θα τα στέλνουμε. Την ίδια ώρα, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της μονάδας εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης παρουσίασε ο διευθυντής της ΜΕΘ Αλεξανδρούπολης, συντατικολόγος Βασίλης Παπαϊωάννου, στο e-evros.gr. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μερικά άδεια κρεβάτια. Κάποιοι ασθενείς έχουν καταφέρει να αποδιασωληνωθούν και να μεταδιακομιστούν στις κλινικές, κάποιοι δυστυχώς δεν καταφέρανε και επιβίωσαν. Αλλά κατά μέσο όρο οι κλίνες μας είναι γύρω στα 18 με 20 κρεβάτια κατηλημένα, κατά μέσο όρο.
Οι ηλικίες είναι άνω των 50, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ασθενή κάτω των 50. Ξεκινάμε από 52-53 και φτάνουμε μέχρι 80-85. Οι ηλικίες είναι σαφώς πιο μικρές σε σχέση με το πρώτο κύμα,